Τις εξηγήσεις του στον ανακριτή δίνει σήμερα ο άντρας από την Άρτα που σκότωσε τον πεθερό του και εξαφανίστηκε. Νίκο Γιαπρακά, δύο μέρες μετά, όπως θυμόμαστε, παραδόθηκε στις αρχές. Τι ισχυρίζεται τώρα, γιατί μην ξεχνάμε ότι υπήρχε και η πληροφορία ότι ήθελε να πυροβολήσει την πρώην σύζυγό του. Ακριβώς. Αυτό υποστηρίζει άλλωστε η πλευρά της, της άλλης οικογένειας. Η πρώην σύζυγός του λοιπόν υποστηρίζει ότι πυροβόλησε εναντίον της και μπήκε στην μέση ο πατέρας της με αποτέλεσμα στην συνέχεια να δεχτεί και τις υπόλοιπες σφαίρες και να έχει τον θανάσιμο τραυματισμό. Όλα αυτά βέβαια αναμένεται να ξεκαθαρίσουν ενώπιον του ανακριτή και συνέχεια βέβαια στις δικαστικές αίθουσες σε λίγη ώρα από τώρα, στις 3, οπότε και ο 29χρονος θα μεταβεί στο ανακριτικό γραφείο προκειμένου να απολογηθεί έπειτα από μια ολιγόρη παράταση την οποία ζήτησε καθώς ανέλαβε την υπόθεσή του και το δικηγορικό γραφείο του Αλέξη Κούγια και αναμένεται σε λίγη ώρα να μεταβεί στο ανακριτικό γραφείο προκειμένου να έχουμε την απολογία του. Μάλιστα αυτό το οποίο τονίζεται από την πλευρά του δράστη Μίνα είναι ότι ο κατηγορούμενος αρνείται ότι διέπραξε το αδίκημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας εις βάρος του πρώην πεθερού του και εις βάρος της πρώην σύζυγου του, τονίζοντας ότι ο σωστός νομικός χαρακτηρισμός θα ήταν η ανθρωποκτονία εις βάρος του πρώην πεθενού, ότι διαπράχθηκε με τον κατηγορούμενο σε συνθήκες ψυχικής ορμής, καθώς πριν την πράξη υπήρχε έντονος τσακωμός με τον πεθερό. Αυτό το οποίο υποστηρίζει λοιπόν ο 29χρονος είναι ότι πήγε στο σπίτι για να δει το παιδί, το 2 ετών παιδί το οποίο είχε μαζί με την πρώην σύζυγό του. Λογομάχησαν γιατί δεν είχε ειδοποιήσει για την παρουσία του τη συγκεκριμένη ώρα. Έτσι λοιπόν τσακώθηκε με τον πεθερό του, γύρισε στο αυτοκίνητό του και πήρε όπλο με το οποίο σκότωσε στην συνέχεια τον πρώην πεθερό του με 4 σφαίρες. Αυτό το οποίο θα πρέπει όμως να τονίσει και να πείσει ο 29χρονος είναι και για ποιο λόγο τη στιγμή που ήταν να πάει να δει το παιδί του είχε μαζί στο αυτοκίνητό του και το όπλο. Αυτό το οποίο ισχυρίζει την πλευρά του δράστη είναι ότι το είχε μαζί του εξαιτίας της δουλειάς του, είναι κτηνοτρόφος και κινείται αρκετές φορές σε ορεινές περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος και έτσι λοιπόν το είχε μαζί του για προστασία. Αυτά αναμένεται να τα πει τώρα στον ανακριτή και συνέχεια να δούμε τι θα αποφασίσουν οι ανακριτικοί λειτουργοί για την τύχη του συγκεκριμένου.